Και μετά το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη, πάμε ξανά στην Αυγαριά, κυρίες και κύριοι, που είναι, είπαμε, δυτικά της Ιστιαίας. Εκεί θα συναντήσουμε ξανά τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο για να δούμε τι γίνεται, ενώ απομένουν μόνο 30 λεπτά, Παναγιώτη, για να συνεχίσουν τα ενάερια μέσα της ρήψης και να προλάβουν πριν νυχτώσει να ανακόψουν αυτό το πύρινο μέτωπο και να σταματήσουν τις συνεχείς αναζωπηρώσεις έξω από την Ιστιαία. Έχουμε φύγει από την Αυγαριά, βρισκόμαστε στην Γαλατσόνα. Η φωτιά πήγε πολύ κοντά η Γαλατσόνα με την Αυγαριά. Πολύ κοντά ακριβώς. Είναι ένα μέτωπο που ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά. Ναι. Από την υποβόσκουσα φωτιά, όπως λένε οι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος. Έχει περάσει ξόφαλτσα το χωριό και κατευθύνεται, όπως έλεγαν εδώ κάποιοι κάτοικοι, προς την Παναγία Ντουνιούς και τη Νέα Συνασσό, όπου νωρίτερα, αν θυμάμαι καλά, είχε δοθεί εντολή από το 112 για εκένωση του εκένωση από το 112 χωριού. Δόθηκε για την Αυγαριά. Στη Νέα Συνασσό, που ήταν η Αλικασόλη, είπαν οι τοπικές αρχές στους κατοίκους να την εγκαταλείψουν. Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο βλέπεις ότι ανεβαίνει και εδώ είναι πυκνή η βλάστηση, πολύ ψηλά πεύκα. Αρχικά βόσκι στο έδαφος με τη μεγάλη καύσιμη ύλη και στη συνέχεια επεκτείνει την φωτιά στα δέντρα και εκείνα με τη σειρά τους, με αυτούς τους στρόβουλους φωτιάς και τις κάφτρες, μεταφέρουν τις αιστείες της φωτιάς πολύ πιο μακριά. Βλέπουμε, Παναγιώτη, φλόγα σε πολύ πυκνό δάσος. Φλόγα κανονική, σε παρθένο πράσινο δάσος. Νομίζω, Νίκο, ότι και πίσω από αυτό το λόφο ή βουνό υπάρχει άλλη αιστεία φωτιάς που έρχεται από κάτω. Βλέπω πυκνούς μαύρους καπνούς ακριβώς στην κορφή, αν μπορεί να σας δείξει ο Γιάννης ο Βρακάς. Βλέπεις ότι ακριβώς από πίσω... Είναι μεγάλο μέτωπο εκεί. Ακριβώς από πίσω υπάρχει και άλλη αιστεία φωτιάς. Ναι, δεν ξέρουμε αν έχει κίνηση προς την κορφή, αλλά βλέπουμε ότι μεγαλώνει το φως από τις φλόγες και η πυκνή μαύρη καπνή. Υπήρχε και ένα άλλο μέτωπο ακριβώς πίσω μας, κάτω από τον Σταυρό, όπως μας έλεγε εδώ ο κάτοικος, όπου όμως ευτυχώς, παρότι καίει, βρίσκεται σε καμένα εδάφη και μπορεί να κάνει απλά γύρω-γύρω και στη συνέχεια να σβήσει, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Παναγιώτη, το παρακολουθείς. Εδώ πίσω από το βουνό λέγεται η περιοχή Κέλια και στη συνέχεια από κάτω, σε αρκετή απόσταση βέβαια από τουλάχιστον όπως μας είπε ο κάτοικος, είναι η Παναγία Ντουνιούς και Νέα Συνασσό. Ας ελπίσουμε να προχωρήσει η φωτιά, ας ελπίσουμε να προλάβουν να κάνουν εναέριες ρήψεις, ρήψεις από αέρο στα ελικόπτερα και οι επίγειες δυνάμεις Είδαμε την αντιμετωπίσουν. Είδαμε δύο ελικόπτερα να προβαίνουν σε ρήψεις νερού και εδώ και λίγο πιο πάνω. Δεν ξέρω αν πήγαινε για υδροληψία και να επανέλθουν να κάνουν κάποιες τελευταίες ρήψεις προκειμένου να περιορίσουν όσο το δυνατόν το συγκεκριμένο μέτωπο και άλλα τουλάχιστον δύο. Το μέτωπο είναι ανησυχητική εξέλιξη. Αυτή θα την παρακολουθήσουμε στη διάρκεια του δελτίου μας και αργότερα φυσικά. Τώρα, θέλω στο σημείο αυτό, επειδή έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, χθες στη ζωντανή μας σύνδεση αργά το βράδυ συνάντησε έναν κάτοικο στις Γούβες ο Παναγιώτης, τον Γιώργο. Ο Γιώργος μας συγκλώνησε με το μήνυμά του. Ένας άνθρωπος, Παναγιώτη, που κάηκε τροχός πιτό του. Το μόνο περιουσιακό στοιχείο που είχε. Και παρόλα αυτά βρήκε απλά το κουράγιο προσθέσω... με τις Γούβες φλεγόμενες να στείλει ένα πραγματικά συγκινητικό μήνυμα αισιοδοξίας και ψυχικής δύναμης. Ναι, Παναγιώτη. Ήθελα, επειδή το ξέχασα στη χθεσινή σύνδεση, Νίκο, να πω τι έκανε ο Γιώργος. Για πες μας, έχει ενδιαφέρον. Λίγο αργότερα. Ή μάλλον, συγγνώμη, λίγο νωρίτερα. Ναι, ναι. Ήρθε σε αυτό το τοπίο, ενώ το χωριό του και εγώ όταν ουσιαστικά μάλλον είχε κυκλωθεί σε ένα τόξο γύρω από το χωριό του, εκείνος έφερε το φαγητό της οικογένειάς του. Απίστευτο. Αυτό που είχαν φάει. Δηλαδή είχαν ένα ταψί με γεμιστά, λίγο φέτα και ντομάτα και αγκούρι από τον μποστάνι του. Σας έφερε για να σας στηρίξει, γιατί σας έβλεπε 20 ώρες. Πρέπει... Ακριβώς. Μάλιστα μας έλεγε από τη στιγμή που είστε εδώ, είστε γουβιώτες. Από τη στιγμή που πάσχετε μαζί μας, είστε ό,τι είμαστε κι εμείς.